βρισκόμαστε μετά το τέλος της αναμέτρησης. Πάω πολιτικό να έχει Χαλκίδες με το σκορ να τελειώνει 0-8 υπέρ της ΑΕΚ Χαλκίδες για να παίρνει την πρώτη σε επιμένη φάση και έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ΑΕΚ Χαλκίδες, Μανώλη Βέτα. Μανώλη Βέτα, δύο λόγια το σημερινό παιχνίδι με την ομάδα να κερδίζει, να κερδίζει άνετα με 0-8 και να συνεχίσει τον επόμενο γύρο του κυπέλου ευεία στην τρίτη φάση και δύο λόγια για το πρωτάθλημα που ξεκινάει σε δύο εβδομάδες. Καταρχήν, καλησπέρα σα. Να πω ότι σήμερα ήταν ένα παιχνίδι για μας από αυτά που είχαμε σημειώσει στο κλουβάκι μας, με την έννοια ότι θέλαμε να περάσουμε τους τρεις γύρους του κυπέλου. Έχουμε καταφέρει τους δύο. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά προηγουμένοι στο κομμάτι αυτό. Νομίζω ότι το παιχνίδι δεν χρήζει ιδιαίτερη κριτική, μια και ήμασταν καταιγιστικοί στο πρώτο ημίχρονο. Εκμεταλλευτήκαμε βέβαια, να το πω αυτό, και τις απουσίες που είχε η αντίπαλη ομάδα, που ήταν μια αξιόλογη ομάδα, κάτι σωστά τα βασικά του ποδοσφαίρου. Σήμερα δεν είχαν παιδιά που παίξαν στο προηγούμενο παιχνίδι και σίγουρα αυτό το επηρέασε στο βάθος του ρόστερ. Πιστεύω όμως ότι στο πρωτάθλημα η ομάδα των πολιτικών θα παρουσιαστεί διαφορετική, θα είναι πάρα πολύ καλή και θα είναι από τις δυσκολοκατάβλητες της ομάδας τουλάχιστον όσο αφορά εδώ την έδρα. Μια και ο Κώστας Παραμύθης εδώ κάνει εξαιρετική δουλειά και πιστεύω ότι τα παιδιά θα πάνε πάρα πολύ καλά για εμάς. Δώσαμε ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο να παίξουν κάποια παιδιά που δεν έχουν πάρει χρόνο πολύ συμμετοχή μέχρι στιγμή. Είδαμε και κάποιους άλλους. Το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στην αρχή, ο Θεοδόσης ο Καραμπάς, για μας είναι ένας πολύ κομβικός παίχτης. Επανέρχεται σιγά σιγά και ο τερματοφύλακας ο Χρήστος ο Μωραήτης. Και πιστεύω όσο παίρνουμε προς το πρωτάθλημα να παρουσιαστούμε ακόμη από έτοιμα. Θα είναι σίγουρα ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Υπάρχουν δύο ξεκάθαρα φαβορί που είναι και η ομάδα των Καθενών και η ομάδα των Βασιλικών. Εμείς προσπαθούμε να γίνουμε μια καλή ομάδα. Πιστεύω σε βάθος χρόνου να το καταφέρουμε και να διανύσουμε μια χρονιά στη β' κατηγορία, ανάλογη με την ιστορία της ΑΕΚ Χαλκίδος και την πορεία της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε την ομάδα των πολιτικών για την άψογη φιλοξενία και τον κύριο Κίκα εδώ. Εγώ πάντα όταν έρχομαι σε πολιτικά νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος, μια και είναι το χωριό της καταγωγής του πατέρα μου και σίγουρα είναι ένα μέρος που ιδιαίτερα αγαπώ, όχι μόνο ποδοσφαιρικά αλλά και από τις απόψεις. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή πορεία στο ΠΑΟ πολιτικών στο νέο πρωτάθλημα.